Κύριε Γαβριλίδη, ένα λεπτό, κύριε Στήρα. Να σας πω κάτι, αφού σας έχω στη γραμμή με όλο το σεβασμό. Υπάρχει κάτι που με ενοχλεί. Εμείς ως ανοιχτή γραμμή, και πιστεύω και το ΣΥΓΜΑ, δεν θέλω να μιλήσω εξ ονόματος στο σταθμό, αλλά εντάξει, να μιλήσω για την εκπομπή. Εμείς ως ανοιχτή γραμμή, σας απευθύναμε μια πρόσκληση να έρθετε εδώ, να πείτε ό,τι θέλετε να πείτε για την ΑΕΚ, να μιλήσετε με τον κόσμο και να κάνουμε μια συζήτηση εφόλης της ύλης, γιατί υπάρχει μια διάχυτη αγανάκτηση στον κόσμο σε σχέση με το ρεύμα. Σωστά. Όχι, ήταν η πρόσκληση, όχι, δεν είναι. Η πρόσκληση πώς είναι, αφορούσε, κύριε. Όχι. Η πρόσκληση αφορούσε την επιβολή τόκων. Όχι, κύριε Γαβριλίδη. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ πολύ. Η πρόσκληση ήταν για να έρθετε εδώ να συζητήσουμε τα παράπονα που έχει ο κόσμος για την τιμή του ρεύματος. Με ενοχλεί λοιπόν και με στενοχωρεί. Γιατί το έχω παρατηρημένο, δεν είναι. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Σας παρακαλώ, κύριε Γαβριλίδη. Δεν είναι ένα χρόνο που κάνω αυτή τη δουλειά, είναι αρκετά χρόνια. Έχω παρατηρήσει ότι σας αρέσει να παρακολουθείτε τις εκπομπές που έχουν να κάνουν με την ΑΕΚ, είτε από το γραφείο σας, είτε από οπουδήποτε, και να κάνετε παρεμβάσεις à la carte. Συγγνώμη που σας το λέω, με όλο το σεβασμό, αλλά δεν είναι έτσι που πρέπει να λειτουργεί το πράγμα. Πρέπει να έρθετε εδώ, κατά την ταπεινή μου άποψη, να ακούσετε τον κόσμο και να απαντήσετε. Δεν μπορείτε να παρακολουθείτε τις κουβέντες εξ αποστάσεως και όπου θεωρείτε ότι θίγεστε να παίρνετε τηλέφωνο. Έχω έρθει 10 περίπου φορές σε εκπομπές του ΣΥΓΜΑ. Όχι στη δική σας ομολογουμένως. Όμως το ΣΥΓΜΑ έχω έρθει 10 περίπου πριν. Δεν μιλώ για το ΣΥΓΜΑ, μιλώ για την ανοιχτή γραμμή, το ξεκαθάρισα. Ωραία, ναι. Δεν ήρθατε εδώ να συζητήσετε με τον κόσμο, κύριε Γαβριλίδη. Θα ήθελα να απαντήσω σε ορισμένα πράγματα που έχουν λεφθεί. Αν έχετε την καλοσύνη να μ' αφήσετε, θα απαντήσω. Έχετε πει για ρήπους. Έχει πει και ο κύριος Στυλιανού και μια τηλεθεατή σας ότι πληρώνουμε ρήπους. Η τηλεθεατή έκανε μάλιστα αναφορά σε 18 εκατομμύρια. Δεν πληρώνουμε ούτε δεκάρα αυτή τη στιγμή για ρήπους και δεν θα πληρώσουμε μέχρι το 2020. Μετά το 2020, το τι θα συμβεί εξαρτάται από αποφάσεις που λαμβάνονται αυτές τις μέρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση.